Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε εδώ μαζί σήμερα για ένα ακόμη απόγευμα. Θα κάνουμε παρέα μαζί και έχουμε πολύ όμορφα και ενδιαφέροντα θέματα. Και θα ξεκινήσω έτσι με κάτι χαρούμενο καλοκαιρινό, να καλησπερίσω τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Παλαιοχωρίου, τον κύριο Βαγγέλη Κισά. Καλησπέρα κύριε Κισά. Καλησπέρα σας κύριε Νεφρέμ, τι κάνετε? Είμαστε καλά, τι κάνει το όμορφο χωριό μας? Το όμορφο χωριό μας, το Παλαιοχώρι. Έτσι. Με συγχωρείτε. Για άλλη μια φορά ετοιμαζόμαστε. Ναι. Φέτος ένα καλοκαίρι γεμάτο εκδηλώσεις σε όλα τα χωριά, σε όλες τις περιοχές. Ακριβώς. Έτσι και εμείς, θέλοντας να συνεχίσουμε αυτή την έντονη δραστηριότητά μας φέτος, θέλουμε να κλείσουμε το καλοκαίρι μας με μια μεγάλη συναυλία. Ακριβώς. Και με τη συναυλία, καταλαβαίνω ότι δεν ξέρω αν ο χώρος είναι αρκετός, κύριε Κισά, για να χωρέσει τον κόσμο που θα έρθει. Από το στόμα σας και στο Θεού ταυτή να πούμε. Θεού θέλοντας και καιρού επιτρέποντος στις 20 το Σάββατο, αυτό το Σάββατο, στις 20 μετά τις 10, να περιμένουμε όλο τον κόσμο να έρθει να απολαύσει μια μοναδική συναυλία με τον τραγουδιστή το Μάκη το Δημάκη. Έναν πολύ γνωστό τραγουδιστή και στην περιοχή και στην Ελλάδα γενικότερα. Όπως βλέπετε και το τρέιλερ που κυκλοφορεί. Στο γήπεδο. Ορίστε. Στο γήπεδο Παλαιοχωρίου, ναι. Ευελπιστούμε να το γεμίσουμε. Θα το γεμίσετε γιατί θα έχει ζέστη, σαραντάρια δείχνει, δεν δείχνει άστατο καιρό. Καλό και αυτό. Πιστεύω ότι ο κόσμος θα έρθει για να διασκεδάσει και να χορέψει. Το κυριότερο αυτό είναι, έτσι. Φυσικά. Να αφήσουμε λίγο τις έννοιες που μας ταλαιπωρούν και να περάσουμε καλά όπως εμείς ξέρουμε. Απολογισμό εκδηλώσεων όλων αυτών που πραγματοποιήθηκαν στο Παλαιοχώρι, Πρόεδρε. Δόξα τω Θεώ, αυτό που ζήσαμε φέτος σαν νέο διοικητικό συμβούλιο ήταν πολύ ευχάριστο, πολύ χαρούμενο. Ήταν μοναδική εμπειρία και για εμάς τους ίδιους που το διοργανώσαμε και πιστεύουμε και για τον κόσμο που το χάρηκε με την ψυχή του. Το πιο θετικό από όλα όσα ακούσαμε ήταν ότι οι φετινές μας εκδηλώσεις ήταν ποιοτικές. Αυτό μου έχει μείνει. Σωστά. Και με αυτό το γνώμονα θέλουμε να συνεχίσουμε. Γιατί θα ήταν παράληψή μου να μην το αναφέρω, ότι την εκδήλωση δεν την διοργανώνει μόνο ο Πολιτιστικός Σύλλογος στη συναυλία. Είναι στη συνεργασία με την Ένωση Παγκαιρικού Δριάδος, την ομάδα του χωριού μας. Μια ομάδα που είναι ο δεύτερος και πολύ δυνατός φυσικά πυλώνας του πολιτισμού του χωριού μας. Και σε συνεργασία με τα παιδιά εκεί και με τον πρόεδρο, τον κύριο Νίκο Λαφαζανίδη, ο οποίος τρέχει και πονάει την ομάδα πολύ και πονάει και το χωριό του πάρα πολύ. Στη συνεργασία λοιπόν με τα παιδιά θα οργανώσουμε αυτό το μεγάλο θέαμα που θα παρακολουθήσουμε όλοι στις 20 του μηνός. Λοιπόν, εγώ να πω ότι το 22 είναι μια χρονιά αλλαγής και θα πω ότι είναι μετά κορονοϊόν εποχής, με όλη την έννοια της λέξης, και στα άσχημα και στα δύσκολα και στα καλά. Νομίζω ότι πρέπει να το σπάσουμε αυτό το γκέτο του αποκλεισμού. Να ενωθούμε όλοι μαζί, είτε είναι πολιτιστικοί, είτε είναι αθλητικοί, είτε είναι εθελοντές, είτε είναι κάτοικοι, είτε είναι ξένοι. Να σπάσει πλέον αυτό το γκέτο, Πρόεδρε. Φτάνει όλα αυτά τα χρόνια. Δεν έχουμε ούτε να χάσουμε, ούτε να κερδίσουμε τίποτα. Απλά το κάνουμε για τη σύσφυξη των σχέσεων και για τη σύσφυξη των κατοίκων των χωριών και όχι μόνο. Και φυσικά για δύσκολες καταστάσεις, όπως το είδα και στο νησί. Νομίζω ας πάμε ένα βήμα παραπάνω, έτσι δεν είναι? Έτσι φυσικά να κάνουμε το βήμα, να πάρουμε το θάρρος, να έχουμε το κουράγιο και να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε όλα αυτά τα ψυχολογικά θα έλεγα πλέον, γιατί ψευτικά ψυχολογικά είναι τα θέματα που έχουν παραμείνει. Εγώ να πω ότι όλοι μαζί θα χορέψετε. Όλοι μαζί θα χορέψετε, όλοι θα μπείτε εκεί μέσα, δεν κάνουμε διακρίσεις. Φυσικά εννοείται αυτό. Πάντα όλοι μαζί. Λοιπόν, για δώσε μας λίγο έτσι μια επανάληψη το Σάββατο. Αυτό το Σάββατο, μετά τις 10, θα ξεκινήσει η μεγάλη συναυλία με τον Μάκη Ρημάκη στο Δημοτικό Γήπεδο Παλαιοχωρίου. Η είσοδος είναι στα 10 ευρώ για τους ενηλίκους, οι ανήλικοι μπαίνουν δωρεάν. Και θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να καλέσουμε μέσα από την εκπομπή σας, μέσα από το κανάλι σας, που για άλλη μια φορά ευχαριστούμε που μας φιλοξενεί και αναδεικνύει το έργο μας, να καλέσουμε όλο τον κόσμο από την Καβάλα, από τη Δράμα, από τις Σέρες, από όλη την περιοχή για να έρθουν να διασκεδάσουν. Να διασκεδάσουν και να περάσουν καλά. Υπέροχα. Μπράβο. Συγχαρητήρια σε όλα τα νέα τα παιδιά, σε όλους εσάς. Μπράβο σας. Κρατήστε το, Πρόεδρε, όσο μπορείτε.
Το είπαμε, το 22 ορόσημο θα είναι. Γενικά δεν ξέρω, το 22 μένει ορόσημο, έτσι. Θα δούμε. Φυσικά. Για να δούμε. Θα δούμε. Έχουμε και ένα Σεπτέμβριο γεμάτο μπροστά με εκδηλώσεις που αφορούν την μνήμη Μικράς Ασίας. Εγώ να σε ευχαριστήσω. Καλή δύναμη. Εδώ είμαστε πάλι, θα τα πούμε. Έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε. Εμείς ευχαριστούμε για την φιλοξενία και τις εγκάρδιες ευχές. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, τι πιο όμορφο, παιδιά. Εντάξει, νέα παιδιά παίρνουν τα χέρια στους πολιτιστικούς συλλόγους επιτέλους. Αλλάζουν χέρια όλα. Αλλάζει και ο πολιτισμός, αλλάζει και η ιστορία. Αλλάζει και η πανδημία. Δεν ξέρω, νομίζω ότι πλέον. Έτσι, έχω την αίσθηση ότι αλλάζουμε αιώνα. Χωρίς να αλλάζουμε, αλλά εγώ έχω την αίσθηση ότι τώρα αλλάζουμε αιώνα και έχουν περάσει 22 ολόκληρα χρόνια. Λοιπόν, να πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.